Βεβαίως υπάρχουν πολιτικές ευθύνες. Και εγώ θα σας έλεγα θα πήγαινε ένα βήμα παραπάνω. Υπάρχουν ευθύνες. Βεβαίως. Και έτσι είναι όπως σκάνδαλο αυτό, κύριε Ντινόπουλε. Βεβαίως και είναι σκάνδαλο, κύριε Χατζηνικολάου. Μπορούμε να βγαίνουμε να λέμε. Μπορούμε να βγαίνουμε και να λέμε στην κοινωνία ότι για το Βατοπέδι δεν φταίει κανείς. Μπράβο, κύριε Ντινόπουλε, που το μισό λεπτό, κύριε Γιαννακά, γιατί είπατε πολλά. Και πρέπει να πάρετε και μία απάντηση. Ούτε λοιπόν μπορούμε να λέμε ότι δεν έγινε σκάνδαλο, ούτε ότι δεν κάναμε λάθη. Εγώ θα πάω και ένα βήμα παραπάνω. Ακόμα και αν δεν υπάρχουν πολιτικές ευθύνες έτσι όπως τις εννοούν ορισμένοι, εγώ νομίζω ότι πρέπει έτσι κι αλλιώς να τις αναλάβουμε εδώ που έχουμε φτάσει. Αυτό όμως είναι ένα πράγμα και είναι τελείως διαφορετικό αυτό που άκουσα προηγουμένως και από την κυρία Μακρύ, ότι ο καλόγερος ο οποίος πήγε παραμονές Χριστουγέννων σε μια τράπεζα, γι' αυτόν φταίει η Νέα Δημοκρατία. Και εγώ θα σας έλεγα και κάτι άλλο, κυρία Γιαννακά. Εσείς πριν από ένα μήνα. Δεν είπε η κυρία Μακρύ τέτοιο. Ναι, αλλά, δεν, ναι, αλλά δημιουργείται μια τέτοια ατμόσφαιρα, κύριε Χατζηνικολάου. Δεν φταίμε εμείς. Αν ένας καλόγερος πήγε παραμονές Χριστουγέννων και κατέθεσε κάποια χρήματα. Κανείς δεν είπε. Ούτε είναι δεδομένο, τέτοιο, κυρία Γιαννακά, ότι αυτές οι βαλίτσες με το μαύρο χρήμα πήγανε σε κάποια στελέχη, σε κάποιους υπουργούς Νέας Δημοκρατίας. Και εγώ σας ρωτάω. Εσείς πιστεύετε, κυρία Γιαννακά, ότι στοιχειοθετούνται ποινικές ευθύνες? Διότι είπατε ότι είναι σκάνδαλο. Άλλο λέει ο κύριος Ρόβιας και άλλο λέει ο κύριος Ραγκούσης. Εγώ θα με αφήσετε να μιλήσω, κυρία Γιαννακά. Εγώ άκουσα τον κύριο Ραγκούση σήμερα το πρωί να λέει στο Μέγκα. Άκουσα τον κύριο Ραγκούση και κάποια στιγμή πρέπει να τα βρείτε και μεταξύ σας. Άκουσα τον κύριο Ραγκούση να λέει στο Μέγκα ότι θα περιμένουμε το τέλος της Εξεταστικής Επιτροπής γιατί είμαστε υπεύθυνο κόμμα. Μα εσείς, κυρία Γιαννακά, πριν από ένα μήνα φωνάζατε για προανακριτική χωρίς να έχετε διαβάσει ούτε μια σελίδα. Τότε ήσασταν ανεύθυνο κόμμα. Ήσασταν ανεύθυνο κόμμα, κυρία Γιαννακά. Εντάξει, κύριε Ντινόπουλε. Για πείτε μας λοιπόν, είπατε δύο αντιφάσεις. Εσείς πιστεύετε ότι υπήρξε δόλος υπουργών, κυρία Γιαννακά? Βεβαίως. Δύο υπουργοί, Βουλγαράκης, Ρουσόπουλος, έφυγαν από το παράθυρο της κυβέρνησης, κύριε Αυτό Ντινόπουλε. Είναι άλλο, κυρία Γιαννακά. Αφήστε εδώ το άλλο πέρα και είναι το σοβαρό. Ένα και το άλλο. Πάτε Βουλγαράκης, να Ρουσόπουλος, δικαστηρίου. Φύγαν από τα παράθυρα της κυβέρνησης. Έχει περάσει. Μπορείτε να μας πείτε λοιπόν που είναι το σκάνδαλο? Και αυτό θεωρείς ότι είναι σκάνδαλο? Μα δεν μπορείτε να λέτε ότι είναι σκάνδαλο. Πάτε να ανοίξετε πόρτα ειδικού δικαστηρίου. Μα λέτε ψέματα, κύριε Ντινόπουλε. Σε μικροκομματικές σκοπιμότητες. Και δεν απαντάτε στο ερώτημα. Υπάρχει δόλος? Διότι εδώ πέρα μιλάμε για κακουργήματα, κυρία Γιαννακά. Αφήστε τις πολιτικές ευθύνες. Τις αναλαμβάνουμε και τις καταλογίζει η κοινωνία. Τα έχετε μπλέξει, κύριε Ντινόπουλε, σας παρακαλώ. Ποινικές ευθύνες υπάρχουν. Δύο υπουργοί έχουν φύγει. Δόλος υπάρχει. Αν είναι σκάνδαλο, αυτό σημαίνει πείτε, κυρία Γιαννακά, ότι κάποιοι υπουργοί έβαλαν αλλά την υπογραφή τους εκεί που δεν έπρεπε. Και δεν το λέτε και δεν μπορείτε χρήματα. Να συμφωνήσετε και μεταξύ σας. Αυτό διερευνούμε. Άλλο λέει ο κύριος Ραγκούσης, άλλο λέει ο κύριος Ραγκούσης. Μα λέτε άλλων, κύριε Ντινόπουλε, τι να σας απαντήσω. Λέτε πράγματα που είναι αντιφατικά. Είπατε ότι είναι σκάνδαλο και ταυτόχρονα λέτε άλλα ντάλων. Όχι, κυρία Γιαννακά. Οι ποινικές ευθύνες λοιπόν θα είναι το επόμενο βήμα. Δεν θέλετε να απαντήσετε. Κάντε λίγο υπομονή. Δεν θέλετε να απαντήσετε. Περιμένετε. Διότι δεν τα έχετε προς το παρόν καταλαβαίνω ότι είστε σε απόγνωση. Διότι πριν από ένα μήνα κραυγάζατε ότι και θέλατε να ανοίξετε ειδικό δικαστήριο. Διότι δεν σας ενδιαφέρει η αποκάλυψη της αλήθειας. Προφανώς λίγο. Διότι υπάρχει και δική σας εμπλοκή. Σας ενδιαφέρουν τα μικροκομματικές σκοπιμότητες και τα πολιτικά ωφέλη. Η ελληνική κοινωνία ξέρει ποιος ενδιαφέρεται για την αποκάλυψη της αλήθειας. Και την Εξεταστική Επιτροπή εμείς την προτείναμε, κυρία Γιαννακά. Αποτελούν σκάνδαλο ναι ή όχι? Βουλγαράκης, Ρουσόπουλος και όλοι οι υπόλοιποι. Έρχεται η ώρα της αλήθειας, κύριε Ντινόπουλε. Βεβαίως και έρχεται. Μεγάλη αλήθεια και θα φανεί και στο πόρισμα, κυρία Γιαννακά. Με τη μεγάλη εμείς δημοσκόπηση. Δεν έχουμε φοβικά σύνδρομα, ούτε φοβόμαστε να πούμε ότι είναι σκάνδαλο, και ούτε να αναλάβουμε πολιτικές ευθύνες. Έγινε σε τρεις μήνες, κύριε Ντινόπουλε. Αν δεν βλέπετε τα μικρακομματικά ωφέλη, και πάτε να ανοίξετε ειδικό δικαστήριο. Αφήστε τα πολλά, κύριε Ντινόπουλε. Ευχαριστώ την κυρία Γιαννακά, ευχαριστώ τον κύριο Ντινόπουλο.